Βάσα Σολομού Ξανθάκη. Πώς ο Λιάς διάγνωσε μια αρρώστια. Ο Λιάς άλλαξε τη γροθιά και την έβαλε κάτω από το άλλο μάγουλο. Και βέβαια, για να το σκεφτεί ο Λιάς, παιδιά μου, σίγουρα ο μικρός Πρωτεβουσιάνος θα ήταν έτσι όπως τον είπε μακριά από μας. Άλλωστε ο Λιάς είχε τα επιχειρήματά του. Πρώτον, 18. Φορούσε ή δεν φορούσε από το πρωί του Θεού μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα στα πόδια του παπούτσια? Και όχι παπούτσια της προκοπής, αλλά παπούτσια ολοκένουργα. Φως φανάρι πως τα πόδια του κάτι είχαν. Τρίτον, ενώ δεν πεινούσε, έτρωγε. Τέταρτον και σπουδαιότερο, δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για τα ωραία παιχνίδια που του φέρνανε. Σκεφτείτε, δεν είχε διαλύσει ούτε ένα, ενώ ο Λιάς κόντευε να διαλύσει και το ίδιο του το σπίτι. Τουλιά, τούτο το τελευταίο, του κάνε πολύ εντύπωση. Και καθώς ήταν άνθρωπος που από φύση του ήθελε να σκορπάει κάθε δυνατή γνώση γύρω του, προσπάθησε ύστερα από λίγο καιρό με κάθε τρόπο να μάθει και στο μικρό Πρωτεβουσιάνο πως διαλύει ένα αυτοκίνητο και στην ανάγκη πως ξαναφτιάχνεται. Το δεύτερο βέβαια μέρος της δουλειάς, εξαιτίας που ήταν ασήμαντο, δεν ενδιέφερε πολύ και όποιος ήθελε μπορούσε να προσπαθήσει. Όποιος βαριόταν, ας τ' άφηνε. Ο Λιάς όμως, πάνω ακριβώς στην επιχείρηση, όταν σήκωσε το κεφάλι του, έφρυξε. Αντί να τον ευχαριστήσουν για τα πολύτιμα μαθήματά του, τον κορακοδάσκαλο βλέπετε τον πληρώνανε. Αντί να λάμψουν πρόσωπα και μύτες, αντί να κατεβούνε όλες οι μηχανές, τα αεροπλανάκια, οι βάρκες, τα τάγκς από την ντουλάπα και να πάρουν μέρος στη δράση του κόσμου, σηκώνει το κεφάλι του που λέτε και τη βλέπει. Το μικρό Πρωτεβουσιάνο να ρουφάει τις μύτες του από το κακό του που δεν μπορούσε να διαλύσει ούτε το αυτοκίνητο, άρρωστο το καημένο, και να ρίχνει δάκρυ κορόμιλο στα ολοκένουργα παπούτσια του, τη μαμά στιτή και κρύα σαν το άγαλμα του Ιωσήφ Ριγών στην πλατεία του χωριού, να τον αγγίζει ευγενικά σαν συναχωμένο μαντίλι με τα δυο της μόνο δάχτυλα, μην και συναχωθούν και τα υπόλοιπα, και να τον μεταφέρει ως την πόρτα και τη μάνα τη δική του, τη μάνα, να τον παραλαβαίνει από εκεί και με τα 10 της δάχτυλα και βάλε αν είχε κι άλλα, ως κάτω στο κελάρι, όπου τον κλείδωσε για τα καλά μια ολόκληρη μέρα. Αν ο Λιάς ήξερε τουλάχιστον κάποιον από τους μεγάλους εφευρέτες, θα παρηγοριότανε για την κλεισούρα και τα βάσανα. Μα δυστυχώς, όταν κάνουμε την γνωριμία με αυτούς τους κυρίους, είναι κιόλας πολύ αργά. Για την ώρα ο Λιάς έψαχνε να βρει αν σφαιρικό ήταν ή μακρουλό το πιθαράκι που έκρυβε το γλυκό της μάνας. Και καθώς η σιγουριά των μεγάλων ανδρών δεν δέχεται αργοπορίες, όταν μάλιστα είναι και μισοσκόταδο, ο Λιάς έχωσε το χέρι του μέσα στο σφαιρικό πιθάρι και έβγαλε μια χούφτα, μα τι χούφτα, ντομάτα πελτέ που την έφερε ολόησια στο στόμα. Παρακαλώ, μην ξυνήσετε τα μούτρα σας. Στο κάτω-κάτω ντομάτα ήταν, δεν ήταν και δηλητήριο, μόνο που ο Λιάς αναγκάστηκε να φτύνει μια ολόκληρη εβδομάδα.